και να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο της Ναυτεμπορικής την υποψήφια Ευρωβουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Έλενα Κουντουρά. Κυρία Κουντουρά, καλημέρα. Ε, καλώς ε, ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κυρία Κουντουρά, και να το πούμε γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά, μια από τις ευρωβουλευτέ ανεξαρτήτω κομματική ταυτότητα με πολύ έντονη παρουσία στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι μια προεκλογική περίοδο στην οποία δεν μιλάμε σχεδόν καθόλου για Ευρώπη. Με ευθύνη όλων μας αναλαμβάνουμε και εμείς το μερίδιο ευθύνη που μας αναλογεί. Γιατί είναι τόσο σημαντικές αυτές οι ευρωεκλογέ. Είναι πολύ σημαντικέ αυτέ οι ευρωεκλογέ για πάρα πολλού λόγου. Καταρχήν, θα αναμετρηθούν δυνάμει και στην Ελλάδα. Οι προοδευτικέ δυνάμει θέλουμε και επιθυμούμε να είναι δυνατέ στην Ευρώπη, γιατί μόνο όταν οι προοδευτικέ δυνάμει είναι δυνατέ μπορεί να κερδίζει η κοινωνία. Θα σα φέρω ένα απλό παράδειγμα. Στην προηγούμενη πενταετία είχαμε τι συντηρητικέ ακροδεξιέ και τι δημοκρατικέ σοσιαλιστικέ προοδευτικέ από την άλλη πλευρά και στη μέση ήταν μπαλαντέρ οι φιλελεύθεροι, το Ρινιού του Μακρόν. Όποτε το ρηνιού έπεφτε από την πλευρά των συντηρητικών, έχανε η κοινωνία. Παραδείγματο χάρη, η πανδημία έφερε πολλά κακά, έφερε ένα καλό, την τηλεεργασία. Έπρεπε να ρυθμίσουμε την τηλεεργασία, να μην είναι όμοιροι οι εργαζόμενοι των εργοδοτών 7 μέρε τη βδομάδα, 24 ώρε το 24ωρο, χωρί υπερορίε. Ήρθαν λοιπόν οι συντηρητική με μια τροπολογία νύχτα και είπανε όχι να μην ρυθμιστεί, να γίνει ένα κοινωνικό διάλογο ανάμεσα στον εργαζόμενο και στον εργοδότη. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν μια απίστευτη κοροϊδία να τα βρούνε. Δεν τα βρήκανε. Έμεινα ρύθμιστο λοιπόν το περιβάλλον. Δυστυχώ έκλεισε το Ευρωκοινοβούλιο, δεν προλάβαμε. Εγώ δεσμεύομαι γιατί έχω κάνει ήδη ερωτήσει και παρεμβάσει για να το συνεχίσουμε, αν και εφόσον θα είμαι στην επόμενη θητεία. Και αυτό Ποιο έχασε, η κοινωνία, οι εργαζόμενοι. Εμεί λοιπόν, οι προοδευτικέ δυνάμει και εγώ προσωπικά αγωνιζόμαστε για τα ανθρώπινα, τα κοινωνικά και τα εργασιακά δικαιώματα. Και έχουμε πετύχει πάρα πολλά. Στην πορεία θα ήθελα να μου δώσετε έτσι λίγο χρόνο με τίτλου να σα πω τι έχουμε κάνει. Ε, θα μα πείτε βεβαίω τι έχει γίνει, αλλά θα ήθελα να μα πείτε και τι πρέπει να γίνει. Ποιε θα είναι οι προτεραιότητε, αν επανεκλεγείτε αύριο, ποια είναι η πρώτη τομή στου οποίου πρέπει ε, σκοπεύετε να εστιάσετε και θεωρείτε ότι πρέπει να εστιάσει και ε, το νέο Ευρωκοινοβούλιο. Οι αρμοδιότητε μου ήταν σε τρει επιτροπέ. Ω Υπουργό Τουρισμού, όπω γνωρίζετε, με πάρα πολύ μεγάλε επιτυχίε, επεδίωξα η πολύ πετυχημένη τουριστική στρατηγική πολιτική μα να γίνει ο κορμό τη πρώτη ευρωπαϊκή βιώσιμη τουριστική πολιτική μέχρι το 2030. Αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία, ειδικά των ανθρώπων που αγαπούν τον τουρισμό, γιατί έτσι είχα μια πολύ μεγάλη συνεργασία και διαπραγμάτευση και με άλλες χώρες. Ε, άνθρωποι οι οποίοι ε, εργάζονται για τις πατρίδες τους όπως είναι η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, που είναι και ανταγωνιστριές μα. Και πετύχαμε να φέρουμε αυτή την ευρωπαϊκή ε, βιώσιμη τουριστική πολιτική, με ε, φυσικά στόχο, εγώ, να κάνω πιο ισχυρό τον τουρισμό στην Ελλάδα. Και είδατε τι έγινε μετά την πανδημία. Πήραμε μέτρα άμεσα να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τα ασφαλή ταξίδια τα κλπ. Ένα κομμάτι που με απασχολεί είναι το κοινωνικό. Είχα την τιμή να είμαι η συγγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για. Για την οδική ασφάλεια, μια καταπληκτική έκθεση που ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία και έφερε και πάρα πολλέ νομοθετικέ ρυθμίσει για την προστασία, πιο πολύ στου δρόμου. 500 άνθρωποι σκοτώνονται κάθε εβδομάδα στου ευρωπαϊκού δρόμου, 20.000 το χρόνο και εκατομμύρια ανάπηροι. Άρα λοιπόν πολύ σημαντικό και αυτό. Το δεύτερο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, θεμελιώδη αρχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί διεκδικήσαμε μετά την πανδημία πάλι, όπω είδατε, αυτή η έξαρση των γυναικοκτονιών και η έξαρση τη έμφυλη βία. Με πρωτοβουλία μου, ζήτησα να γίνει μία έκθεση που είχα την τιμή πάλι να είμαι εισηγήτρια όλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο αντίκτυπο τη ενδοοικογενειακή βία και το δικαίωμα επιμέλεια στι γυναίκε και στα παιδιά, που μαζί με μία άλλη α, έκθεση, πολύ σημαντική, που είχε μάλιστα η κυρία Ελίζα Βόζεμπερκ και θεωρώ ότι είναι μία ελληνική νίκη, και... για τη βία στο διαδίκτυο. Ενωθήκαμε μαζί, πιέσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλες τις δυνάμεις για να μπορέσουμε να φέρουμε την πρώτη Ευρωπαϊκή Οδηγία για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας την τελευταία μέρα που έκλεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό τι ήταν επί της ουσίας το κίνημα σπάσε τη σιωπή μη του που κατήγγυναν και, και ήταν στη θεωρία εμείς το πήραμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το φέραμε και το νομοθετήσαμε. Ακούγοντα, εγώ θέλω να σα ρωτήσω το εξή, το ρωτούσα και εκεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπάρχει ενιαίο μπλοκ μεταξύ των Ευρωβουλευτών, αναφερθήκατε στην κυρία Βόζεμπερκ ναι, και ναι, σε, το... πολλά σε, σε κρίσιμα θέματα ή επικρατεί πούμε, αυτό που λέγεται κομματικό πατριωτισμό. Όχι, όχι, όχι. Μάλλον στην Ευρώπη βλέπουμε ε, μεγαλύτερα πεδία συνενέσεων από ό,τι βλέπουμε στον Μα χωρίο, αγωνιζόμαστε για την πατρίδα μα εκεί. Εμεί, εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλου όσου με επέλεξαν και με εμπιστεύτηκαν να είμαι η φωνή του στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό να αγωνιζόμαστε για τα εθνικά μας συμφέροντα και για γενικότερα τα συμφέροντα της Ελλάδος. Και αυτό κάνουμε. Όμως, σε κάποια θέματα υπάρχουν και πολιτικές διαφωνίες. Εκεί όπου δεν είναι στο επίπεδο που είναι στην Ελλάδα και είναι, θα έλεγα, μεγαλύτερε μεγαλύτερες οι με όλες τις πολιτικές ομάδες. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Εγώ είμαι συντονίστρια Τη ε, πολιτική μου ομάδα στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Τι σημαίνει αυτό, μεγάλο φόρτο εργασία, αλλά είμαι και εκεί που παίρνονται οι αποφάσει. Είμαστε 7 συντονιστέ από κάθε κόμμα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν συνεργασίε. Και οι συνεργασίε, φυσικά, για να γίνουν και οι διαπραγματεύσει για να πετύχουμε πράγματα, ζητάμε και τη συνένεση και τη βοήθεια των Ελλήνων Ευρωβουλευτών. Κάπου συμφωνούμε, κάπου μπορεί να υπάρχουν διαφωνίε. Αλλά Ω επιτοπλίστων, δουλεύουμε για τα ελληνικά συμφέροντα. Θεωρείτε ότι είναι ένα μοντέλο που πρέπει να λειτουργήσει και στην εγχώρια πολιτική σκηνή, γιατί γίνεται και πολύ Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι και θα σα πω γιατί. Γιατί εδώ ε, υπάρχει μια δυστυχώ απρόθυμη κυβέρνηση να συνεργαστεί με την αντιπολίτευση. Οι πλειοψηφίε που έχει στο, ε, στην Ελληνική Βουλή τη δίνουν τη δυνατότητα να ψηφίζει μόνη τη νομοσχέδια, τα οποία δυστυχώ δεν είναι προ όφελο των Ελλήνων. Θα σα φέρω ένα παράδειγμα. Επειδή σα είπα για την ενδοοικογενειακή βία, όταν το 2006 που ήμουνα στην Ελληνική Βουλή, ψηφίσαμε το νόμο για την ενδοοικογενειακή βία και πρωτοστατήσαμε γι' αυτό. Εγώ είμαι πολύ περήφανη. Πριν από τρία χρόνια όμω, δυόμιση περίπου χρόνια, ο κατάπτυστο νόμο Τσιάρα, που μάλιστα καταδικάστηκε και από βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία, την κυρία Γιαννάκου την Αίμνηστη, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη που είναι δικηγόρο, γιατί τι έκανε, έδωσε το δικαίωμα στο δράστη, τον κακοποιητή πατέρα σύντροφο, να μπορεί να κακοποιεί με δευτερογενή Θυματοποίηση τη γυναίκα του και το παιδί του γιατί ε, του έδωσε το δικαίωμα να έχει και γονική μέρημνα και γενικά να ασκεί επιμέλεια, χωρί να υπολογίζεται ότι έχει ασκήσει βία ή ότι έχει α, κακοποιήσει την κόρη του σεξουαλικά, επειδή δεν έχει τελεσυδικήσει η οτι εχει κακοποιησει την κορη του σεξουαλικα επειδη δεν εχει τελεσιδικησει η δικη Που στην Ελλάδα ξέρουμε ότι μπορεί να πάρει και 7, και 8 και 10 χρόνια. Όπω επίση γύρισα όλη την Ελλάδα. Οι διευθυντέ των σχολείων μου λένε: Κρύβουμε μια μητέρα σε μία δομή με το παιδί και πρέπει να έρθει να γράψει το παιδί στο σχολείο. Και πρέπει να υπογράψει, να συνενέσει και ο πατέρα. Άρα μαθαίνει. Είναι και πού μένει. Που, είναι το παιδι... που άνοιξε και Μα με τις τι τελευταίε γυναικοκτονίε. 98 γυναικοκτονίε. Ότι πρέπει να αποκόβεται το θύμα από τον κοινωνικό του περίγυρο ε, ε, και δεν είναι ο δράστη εκείνο που. Ο ε, δράστη πρέπει να περιορίζεται και να απομακρύνεται και να προστατεύεται το παιδί και η γυναίκα. Εμεί λοιπόν με αυτή την οδηγία που καθαρογράφτηκε στις 14 Μαΐου γιατί σας είπα τώρα ε, έγινε, θα διεκδικήσουμε εγώ προσωπικά θα το διεκδικήσω να αλλάξουν και οι στρεβλώσει του νόμου και να καλυφθούν τα κενά και οι ελλείψει για να προστατέψουμε την ελληνική οικογένεια. Κυρία Κουντουρά, μιλάτε για συνθέσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για διακομματικέ συνεργασίε. Λέτε και δουλεύουμε όλοι για την Ελλάδα. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ δέχθηκε έντονη κριτική από την κυβέρνηση για τα θέματα που αφορούν το κράτο δικαίου και για το καταδικαστικό ψήφισμα για τη χώρα μα. Μέχρι και για ανθρωπινική στάση κατηγορηθήκαμε. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Δυστυχώ αυτή η κυβέρνηση έχει δυσμημήσει πάρα πολύ την Ελλάδα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει μόνο το, αν θέλετε, την υποχρέωση ε, να ασκήσει κριτική, αλλά οφείλει και να κουνήσει το δάχτυλο. Και τι είπε στον κύριο Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη, υπονομεύεται το κράτος δικαίου, ε, κάνετε κατάχρηση εξουσίας στις ε, ε, ανεξάρτητες αρχές, Υποκλοπέ. Παρακολουθείτε όλο τον κόσμο, τον πρόεδρο του Κινάλ, τον κύριο Ανδρουλάκη, τον ε, ε, αρχηγό του κράτου, του υπουργού σα. Φέρατε το Πρέντατορ και το δώσατε δεξιά και αριστερά. Το ναυάγιο στην Πύλο. Ελευθερία τύπου. Είναι δυνατό να τιμωρείτε του δημοσιογράφου που αποκαλύπτουν τα σκάνδαλα και τη ε, διαφθορά και να μην τιμωρείτε αυτού που προκαλούν τα σκάνδαλα και τη διαφθορά. Και το πιο σημαντικό, το εγκληματικό δυστύχημα στα Τέμπη έδωσε πάρα πολλά δικαιώματα και εμείς αυτό που κάναμε ήταν στην κυριολεξία να πούμε ότι ναι, αυτή η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να δυσφημεί την Ελλάδα για να μην τιμωρηθεί ο ελληνικός λαός. Και αυτό για τα τέμπη, το οποίο έχει πονέσει πάρα πολύ, εμείς το μόνο που κάναμε... Οι άνθρωποι, αν μπορούσαν να βρουν το δίκαιο του στην Ελλάδα, δεν θα ερχόντουσαν στου ευρωπαϊκού θεσμού. Εμεί το μόνο που κάναμε ήταν να δώσουμε βήμα και φωνή στην κυρία Καριστιανού που εκπροσωπεί το σύλλογο των συγγενών των θυμάτων, γιατί το μόνο που θέλουν οι άνθρωποι, πραγματικά το μόνο που θέλουν, είναι δικαίωση και δικαιοσύνη στη μνήμη των θυμάτων και τίποτα άλλο. Mm. Όταν λοιπόν βλέπουμε διπλή και τριπλή συγκάλυψη με τα μπαζώματα, με τα μοντάζ στα ηχητικά. Με... Καταρχήν, ποιο έδωσε τι εντολέ. Ακόμα δεν μα έχουν απαντήσει. Ποιο έδωσε εντολή να μπαζωθεί η περιοχή. Ποιο έδωσε εντολή την άλλη μέρα να βγουν μονταρισμένα τα μ, ηχητικά γιατί δεν κλήθηκαν στην εξεταστική επιτροπή οι ε, μάρτυρες οι βασικοί μάρτυρες να καταθέσουνε γιατί αυτούς τους ανθρώπους ένα χρόνο Α, που του είχαν αφήσει στα χαμηλά. Από τη μεριά τη η κυβέρνηση σα κατηγορεί σε σχέση με αυτά τα ζητήματα ότι μιλάτε για υποθέσει που είναι όλε στη δικαιοσύνη ανοιχτέ και δρομολογημένε και ότι ουσιαστικά προσπαθήσατε να τα αναδείξετε με σκοπό την, να κοπούν και όλα σε εθνικά κονδύλια προς Δε, την Ελλάδα. Δεν ισχύει αυτό. Ακριβώ αυτό είπαμε, ότι δεν πρέπει αυτή η κυβέρνηση. Να ε, δυσφημεί την Ελλάδα και πρέπει να πάρει μέτρα και να αλλάξει συμπεριφορά για να μην κάνει κακό στην Ελλάδα. Ακριβώ το αντίθετο. Τώρα η επικοινωνιακή πολιτική τη Νέα Δημοκρατία, σα πω: Βγάζω το καπέλο, δεν μπορεί να τα βάλει πέρα μαζί του. Δίνεται μία εντολή και ξαφνικά βλέπουμε όλα τα μίντια, τα φιλοκυβερνητικά και περνάνε το λάθο μήνυμα. Αυτό έγινε και σε εκείνη την περίπτωση, γιατί δεν ισχύει όπω και για τα ΤΕΜΠΗ. Ακούτε τίποτα για τα ΤΕΜΠΗ σήμερα. Ε, θα κάνουν την Τετάρτη συνέντευξη τύπου ο Σύλλογος των uh, Θυμάτων στον Δικηγορικό Σύλλογο μαζί με τον Βερβεσό γιατί τους έχουν αποκλείσει από όλα τα μίντια. Πέρα από τα uh, επιπαρχιακά τα κανάλια στην Ελλάδα δεν μιλάνε για το θέμα. Όπω δεν μιλάνε, να σα δείξω ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα, γιατί εγώ έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, για του χιλιάδε πληστηριασμού που γίνονται σήμερα. Χιλιάδε πληστηριασμοί πρώτη κατοικία. Ακούμε τίποτα, βλέπουμε τίποτα, έχει γίνει κάποιο ρεπορτάζ. Χάνουν mm -hmm. την πρώτη του στέγη, χάνουν την επαγγελματική του στέγη και την αγροτική του γη. Εγώ ήμουν προχθέ στη Λάρισα, πήγα, μίλησα με τον Δήμαρχο Τρικαίων, με τον Δήμαρχο Φαρκαδόνα και με τον κύριο Κουρέτα, τον Περιφερειάρχη, και μου λένε ότι ενώ έχουν εγκριθεί χρήματα, έχουν κάνει οι εταιρείε τη δουλειά, τη σύτηση το μάζεμα σκουπιδιών, ό,τι μπορούσαν να κάνουν οι άνθρωποι μετά από αυτή την καταστροφή και σήμερα κοντεύουν να πτωχεύσουν γιατί το κράτο δεν εκταμιεύει τα χρήματα. Μάλιστα. Απίστευτα πράγματα. Αυτή η κυβέρνηση έχει μία προθυμία να στηρίξει του πολίτε. Κυρία Κουντουρά, ε... Στο πλαίσιο που περιγράφεται όμω, δεν βλέπουμε και την αντιπολίτευση να έχει δημοσκοπικά τουλάχιστον τη δυναμική εκείνη που θα λέγαμε πολιτική ανατροπή. Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να κινείται σε ένα ποσοστό κοντά, λίγο πάνω, λίγο κάτω από τι περσινέ εθνικέ εκλογέ, γεγονό που δεν σημαίνει εναλλακτική διακυβέρνηση. Άρα, τι γίνεται την επόμενη μέρα και γιατί, αν θέλετε, να ψηφίσει, γιατί καλείται του ψηφοφόρου να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνω πολύ καλά. Τι λέτε; Εγώ έχω εκφράσει έτσι μια ε, πώς να το πω επιφύλαξη γενικότερα με τις δημοσκοπήσεις πάρα πολλά χρόνια, όχι τώρα, θα με έχετε ακούσει να το λέω συνέχεια. Πιάνουν κάποιες τάσει είναι η αλήθεια, αλλά δυστυχώς έχουν πέσει πάρα πολύ έξω σε πολύ ναι, σημαντικές Ναι, αλλά τώρα εκλογές, δεν μιλάμε για διαφορές οι οποίες τάσεις, δεν είναι στις 2-3 μονάδε. Ναι. Κάποιες, και την προηγούμενη φορά χάσαμε με 20 μονάδες, δεν το έχει βρει κανείς. Άρα, λοιπόν, αυτό. Θέλω να σας πω κάποιες τάσει να τις δω, να τις ακούσω. Όμως, αυτό που βλέπω είναι μια τεράστια δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία. Ο πρόεδρος μα ο Στέφανος Κασί... Έχει αλλάξει έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Κασαλάκη. Έχει γίνει σύγχρονο. Μιλάει στην κοινωνία, είναι μέσα στην κοινωνία. Ακούμε τα προβλήματα, μιλάμε με απλό, καθαρό λόγο και όχι ξύλινο λόγο. Αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι έχει ανταπόκριση στην κοινωνία. Η κοινωνία θέλει την αλλαγή. Δεν θέλει μισή ζωή. Όπου πήγα, μου λένε θέλουμε τη ζωή μα πίσω. Δεν θέλουμε μισή ζωή. Δεν θέλουμε μισό κιλοφέτα. Δεν θέλουμε μισό λάδι. Θέλουμε τη ζωή μα πίσω. Και εκεί του λέμε ψηφίστε γιατί αν δεν ψηφίσετε η αποχή και αυτό πρέπει να το ξέρουν όλοι, ευνοεί την υπάρχουσα κατάσταση. Για να καταλάβετε, η Νέα Δημοκρατία το 2019 είχε πάρει μικρότερο ποσοστό με περισσότερους ψήφους και το 2023, επειδή η αποχή ήταν μεγαλύτερη, με λιγότερους 150.000 ψήφους, πήρε μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτό λοιπόν πρέπει να το γνωρίζουν. Η αποχή δεν είναι διαμαρτυρία. Πρέπει να πάνε να ψηφίσουν, να στηρίξουν τις πολιτικές που θέλουν, τους εκπροσώπους που θέλουν και ε, ε, να επιλέξουν, Ποιο θέλει να είναι την επόμενη μέρα ε, στο τιμόνι της χώρας. Και εμεί αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, για το στις να κάνουμε μια πολύ μεγάλη προοδευτική κοινωνική συμμαχία, να πάρουμε την πλειοψηφία, να είμαστε δυνατοί στην Ευρώπη και φυσικά Υπάρχει στις εθνικές εκλογές να διεκδικήσουμε την κυβέρνηση. Υπάρχει ποσοστό πορεία θετήσεων. Το αυτό, μεγαλύτερο το που μπορούμε να πάρουμε. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι και οι δημοσκόποι είναι πολύ επιφυλακτικοί. Yeah. Δεν μπορούν να βρουν το κοινό, ούτε το αναποφάσιστο, ούτε του νέου. Είναι δύσκολο. Άρα, ελπίζουμε όλοι αυτοί να μα εμπιστευτούν. Έχουμε το πρόγραμμα, έχουμε τη διάθεση, έχουμε τη θέληση και θα θέλουμε να έρθουν κοντά μα να μα στηρίξουν για να είμαστε η δυνατή φωνή τη Ελλάδα στην Ευρώπη. Να αλλάξουμε και λίγο την Ευρώπη, να την κάνουμε λίγο πιο κοινωνική, λίγο πιο αλληλέγγυα, λίγο πιο δικαίη, γιατί αυτό παλεύουμε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να μπορέσουμε στις επόμενες εκλογές να είμαστε κυβέρνηση.